σε μια διαρκή υποβάθμιση με τεράστια συσσωρευμένα προβλήματα υπερδανισμού, μιας τιμής παραγωγής η οποία ήταν μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης, συσσωρεύοντας νέο κύκλο ζημιών, και με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς διαχωρισμένο μετά την πώληση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς ανάμεσα στον ιδιοκτήτη, τον εκαθαριστή δηλαδή της ΑΤΕ, και στο μοναδικό πιστωτή της εταιρείας που είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι αυτή η βιομηχανία αποτέλεσε προπύργιο πολιτικών διαμεσολαβήσεων και ταυτόχρονα προηγούμενα είχαν συμβεί προκλητικές εμπορικές αποφάσεις που αύξησαν περαιτέρω τα χρέη της εταιρείας με αποτέλεσμα να διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος. Αυτή ήταν η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης όπως η παρούσα κυβέρνηση την παρέλαβε. Εμείς κάναμε μια πρώτη ουσιαστική κίνηση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να δοθεί ο χρόνος για να γίνουν όλες, να ληφθούν όλες οι μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να παραμείνει ζωντανή αυτή η βιομηχανία και φυσικά να συνεχιστεί η παραγωγή από την πλευρά των τευτλοπαραγωγών που αποτελούν και τη βάση της βιομηχανίας αυτής. Αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, έχω αναλυτικά πώς δαπανήθηκαν στη διάρκεια του έτους προκειμένου να κλείσουν υποχρεώσεις της εταιρείας, προκειμένου να συνεχίσει να έχει ομαλή ροή πρώτης ύλης, τόσο από τους εγχώριους τευτλοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν πάρει το 20% και από τις εταιρείες που προμηθεύουν πρώτη ύλη, διότι όπως ξέρετε και μέχρι το 2017 υπάρχει ένα ευνοϊκό σύστημα προμήθειας πρώτης ύλης από φτηνότερους παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές ήταν οι πράξεις που κάναμε προκειμένου να συντηρηθεί. Τώρα, από τούδε και εφεξής, ολοκληρώνεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της εταιρείας για το 2016-2019. Αυτό είναι απόλυτα κρίσιμο. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν στο να είναι βιώσιμοι και να γίνουν όλες οι αλλαγές που χρειάζεται προκειμένου να συντηρηθεί και η βιομηχανία και η εγχώρια παραγωγή. Δεύτερον, είμαστε σε διαρκή συνεννόηση προκειμένου να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση των δανείων και ταυτόχρονα η αναχρηματοδότηση της επιχείρησης. Δεν γίνεται χωρίς αναχρηματοδότηση της επιχείρησης. Και τρίτον, έχουμε πάρει ορισμένες άμεσες πρωτοβουλίες προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες των τευτλοπαραγωγών, με τρόπους όμως οι οποίοι είναι συμβατοί, δηλαδή που δεν θα εγείρουν θέματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες δεν είναι συμβατές με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές τις πρωτοβουλίες ελπίζουμε να βρεθεί ο τρόπος άμεσης επίλυσης του χρηματοδοτικού προβλήματος, συνδυασμένα είτε από κοινού με την τράπεζα είτε μεμονωμένα ως δημόσιο, για να προκειμένου να υπάρξει κάποια εκποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει η εταιρεία και το οποίο ενδιαφέρεται το δημόσιο να αποκτήσει.